Από τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, κατήχηση Γιώτα Ζήτα, σελίς 509. Για τους φωτιζομένους που έγινε στα Ιεροσόλυμα, αναφέρεται στις υπόλοιπες μαρτυρίες της Αγίας Γραφής περί του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται και ανάγνωση από την 1η προς Κορινθίους επιστολή στον 1 δίδεται δια του Πνεύματος Λόγος Σοφίας, Α Κορινθίων 12:8, και όλα όσα σχετικά ακολουθούν στο ίδιο χωρίο. Α. Στην προηγούμενη κατήχηση προσπαθήσαμε να αναφέρουμε στην αγάπη σας ένα μέρος από τις μαρτυρίες που είναι σχετικές με το Άγιο Πνεύμα όσο φυσικά μπορέσαμε. Τώρα θα προσπαθήσουμε πάλι, αν θέλει ο Θεός, να καταπιαστούμε όσο μας είναι δυνατόν με τις υπόλοιπες από την Καινή Διαθήκη. Τότε, επειδή δεν έπρεπε να μακρύνουμε πολύ το λόγο, ανακόψαμε την προθυμία μας να επεκταθούμε περισσότερο, γιατί πραγματικά δεν χορταίνει κανείς να μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Τώρα όμως θα αναφέρουμε ένα μέρος από τις υπόλοιπες μαρτυρίες και αληθινά ομολογώ με γνωμοσύνη ότι το πλήθος των γραπτών μαρτυριών καλύπτει τη δική μου αδυναμία. Θα συνεχίσω λοιπόν την ομιλία χωρίς να χρησιμοποιήσω λογικά τεχνάσματα που ικανοποιούν τον ανθρώπινο νου ή που εμπνέονται από αυτόν, διότι αυτό δεν μας υφέρει. Θα φέρουμε όμως τη μνήμη σας μόνο όσα αναφέρονται στις Θείες Γραφές, γιατί αυτό είναι πιο ασφαλές σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο που λέει: «Μιλάμε για αυτά όχι με λόγους που μας δίδαξε η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγους που μας δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο, ερμηνεύοντας πνευματικά πράγματα σε πνευματικούς ανθρώπους». Α Κορινθίους 2:13. Και θα κάνουμε έτσι κάτι παραπλήσιο με εκείνο που κάνουν οι οδηπόροι και οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχοντας μοναδικό σκοπό να διανύσουν μακρύ δρόμο, τρέχουν ολοταχώς με προθυμία. Εξαιτίας όμως της ανθρώπινης αδυναμίας συνηθίζουν να σταματούν συχνά σε διάφορες πόλεις και λιμάνια μέχρι ότου φτάσουν στον προορισμό τους. Β. Οι διαλέξεις λοιπόν περί του Αγίου Πνεύματος μπορεί να διαιρεθούν. Το Άγιο Πνεύμα όμως μένει αδιαίρετο. Ένα και το αυτό πάντοτε υπάρχει. Συμβαίνει τώρα με τις κατηχήσεις περί Αγίου Πνεύματος εκείνο που γινόταν και στις ομιλίες που αναφέρονται στο Θεό Πατέρα. Άλλοτε δηλαδή η διδασκαλία ήταν περί μοναρχίας, άλλοτε πάνω στο γιατί ονομάζεται Πατέρας ή Παντοκράτορας, και άλλοτε πάνω στο ότι εκείνος είναι ο δημιουργός των όλων. Και δεν έφερε βέβαια διαίρεση στην πίστη ή διαίρεση των κατηχήσεων, αφού ένας και μοναδικός ήταν και ο σκοπός που επιδιώκεται από την ορθή γνώση με την αληθινή λατρεία του Θεού. Επαναλαμβάνεται επίσης τώρα εκείνο που γινόταν και στις κατηχήσεις περί του μονογενούς Υιού του Θεού. Και τότε πάλι διαιρέσαμε σε πολλές ομιλίες τη διδαχή, η οποία αναφερόταν άλλοτε στη θεότητα και άλλοτε στην ανθρωπότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως, παρά τον τόσο καταμερισμό του θέματος, σας διακηρύξαμε αδιαίρετη την προς αυτόν πίστη. Έτσι και τώρα, ενώ δηλαδή διαιρούμε και χωρίζουμε τις κατηχήσεις περί του Αγίου Πνεύματος, όμως σας αναγγέλουμε αδιαίρετη την πίστη προς αυτό, διότι ένα και το αυτό πνεύμα, το οποίο διαμένει διακριτικά στον καθένα, τα χαρίσματα όπως αυτό θέλει. Α Κορινθίους 12, παράγραφος 11. Αυτό μόνο μένει αδιαίρετο, δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο παράκλητος διαφορετικά από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ένα είναι και το αυτό, και ενώ έχει διάφορες ονομασίες, είναι μοναδικό και αναλύωτο ως αυτοζωή και ως εκπορευμόμενο από τον Πατέρα, ως δρόν μέσα στην Εκκλησία και εμπνέουν τους ομιλητές και διδασκάλους της και ως αγιάζουν τα Άγια Μυστήρια και με τους μυστικούς και άρρητους τρόπους όλα τα λογικά δημιουργήματα που έχουν δημιουργηθεί από το Θεό Πατέρα με τη συνεργία του Ιησού Χριστού, δηλαδή τους ανθρώπους και τους αγγέλους. Γάμ. Για να σε ασφαλίσει όμως εκ των προτέρων η Εκκλησία μας που είναι καθολική και για να μην νομίζει κανείς εξαιτίας της αμάθειάς του ότι επειδή έχει διάφορες ονομασίες το Άγιο Πνεύμα, κάθε ονομασία αναφέρεται και σε άλλο διαφορετικό πνεύμα, για να μην πιστέψει ότι δεν είναι ένα και το αυτό πάντοτε πνεύμα, που αυτό και μόνο υπάρχει, παρέδωσε το σχετικό άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Να πιστεύουμε δηλαδή ένα Άγιο Πνεύμα τον Παράκλητο, το λαλήσαν εν τις προφήτες. Έτσι θα ξέρεις ότι πολλά μπορεί να είναι τα ονόματα, αλλά ένα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Για μερικά από αυτά τα πολλά ονόματα θα γίνει λόγος στη συνέχεια. Δέλτα. Ονομάζεται λοιπόν Πνεύμα σύμφωνα με το χωρίο που διαβάσαμε τώρα προλίγου. Στον ένα δίδεται λόγος σοφίας δια του Πνεύματος. Α Κορινθίους 12:8. Ονομάζεται και Πνεύμα Αληθείας, καθώς ο Σωτήρας λέει: «Όταν θα έρθει εκείνο το πνεύμα της αληθείας», Ιωάννου 16:13, ονομάζεται ακόμα και Παράκλητος, καθώς πάλι το λέει: «Εάν εγώ δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς», Ιωάννου 16:7.
ό,τι τώρα είναι ένα το πνεύμα και ας έχει διάφορα ονόματα αποδεικνύεται σαφώς από τα παρακάτω. Για το ότι λοιπόν είναι ένα και το αυτό το πνεύμα το Άγιο και ο Παράκλητος έχει λεχθεί. Ο Παράκλητος δηλαδή το πνεύμα το Άγιο Ιωάννου 14:26, για το ότι πάλι ένα και το αυτό είναι ο Παράκλητος και το πνεύμα της αληθείας έχει λεχθεί. Και άλλο παράκλητο θα σας δώσω σε εσάς για να μένει μαζί σας αιωνίως το πνεύμα δηλαδή της αληθείας. Ιωάννου 14:16-17. Και άλλου όταν έρθει ο παράκλητος τον οποίο εγώ θα σας στείλω από τον Πατέρα το πνεύμα της αληθείας. Ιωάννου 15:26. Ονομάζεται και πνεύμα Θεού όπως έχει γραφεί. Και είδα το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει. Ιωάννου 1:32. Και αλλού όσοι οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού, αυτή είναι η ή του Θεού, Ρωμαίων 8:14. Ονομάζεται και πνεύμα Πατρός, καθώς το λέει ο σωτήρα μας, διότι δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας θα λαλεί μέσα σε Ματθαίου 10:20. Και πάλι ο Παύλος, γι' αυτό το λόγο γονατίζω προσευχόμενος προς τον Πατέρα, Εφεσίων 3:14. Και παρακάτω, για να ενδυναμωθείτε ψυχικά δια του πνεύματός του, Εφεσίων 3:16, ονομάζεται και πνεύμα Κυρίου, καθώς το είπε ο Πέτρος, γιατί συμφωνήσατε και δύο να πειράξετε το πνεύμα του Κυρίου, Πράξεων 5:9. Ονομάζεται πνεύμα Θεού και Χριστού, καθώς γράφει ο Παύλος. Σεις όμως δεν είστε σαρκικοί, αλλά πνευματικοί, αν βέβαια κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του Θεού. Εάν ένας δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Ρωμαίων 8:9. Ονομάζεται και πνεύμα του Υιού του Θεού, σύμφωνα με το παρακάτω. Και επειδή είστε Υιοί, ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του Υιού του. Γάλατας 4:6. Ονομάζεται και πνεύμα Χριστού, καθώς είναι γραμμένο. Ερευνούσαν να μάθουν ποιος είναι ο χρόνος ή ποιες οι περιστάσεις που φανέρωνε το πνεύμα του Χριστού, το οποίο ήταν μέσα τους. Α. Πέτρου 1:11. Και αλλού. Χάρη στην προσευχή σας και στη βοήθεια του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Φιλιππισίων 1:19. Εκτός από αυτές και άλλες ονομασίες του Αγίου Πνεύματος θα βρεις, διότι ονομάζεται και Πνεύμα Αγιοσύνης όπως το βρίσκουμε στην Γραφή. Το Πνεύμα έτσι όπως είναι Άγιο, μόνο Αγιοσύνη εκτινοβολεί και παρέχει. Ρωμαίων 1:4. Ονομάζεται και Πνεύμα Υιοθεσίας όπως ο Παύλος λέει, διότι δεν λάβατε Πνεύμα Δουλείας για να έλθετε πάλι στην κατάσταση του φόβου, αλλά Πνεύμα Υιοθεσίας με το οποίο οικειετεύουμε και λέμε Πατέρα, καλέ μου Πατέρα, Ρωμαίων 8:15. Και Πνεύμα Αποκαλύψεως όπως έχει γραφεί, ήθελα να σας δώσει ο Θεός Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως για να το γνωρίσετε βαθιά. Εφεσίων 1:17. Ονομάζεται ακόμα και Πνεύμα Επαγγελίας, καθώς ο ίδιος ο Απόστολος πάλι λέει, και εσείς αφού πιστέψατε στο Ευαγγέλιο, ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Πνεύμα του Άγιο της Επαγγελίας, Εφεσίων 1:13. Αλλά και Πνεύμα Χριστός ονομάζεται, όπως πάλι αναφέρει αλλού, και ύβρισε το Πνεύμα της Χάριτος, Εβραίων 10:29. Και με άλλες τέτοιες πάρα πολλές ονομασίες θα βρεις να ονομάζεται. Άκουσες βέβαια και στην προηγούμενη κατήχηση ότι στους ψαλμούς το βρίσκουμε άλλοτε να ονομάζεται αγαθό και άλλοτε γεμονικό, και στον Ισαΐα ως πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής, δυνάμεως, γνώσεως, ευσεβίας και φόβου Θεού. Ισαΐα 11:2. Με όλα λοιπόν όσα είπα στην προηγούμενη κατήγηση και τώρα αποδεικνύεται ότι έχει βέβαια διάφορες ονομασίες. Ένα όμως και το αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, αυτοζωή, αυθυπόστατο και πάντοτε παρευρίσκεται με τον Πατέρα και τον Υιό. Και όχι πως από το στόμα και τα χείλη του Πατέρα ή του Υιού λαλείται ή αναπνέεται, ούτε πως τον αέρα διαχέεται, αλλά είναι ενυπόστατο. Λαλεί και αυτό και ενεργεί και διακυβερνά πάνσοφα και αγιάζει ταυτισμένο βουλητικά και ενεργητικά με τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά χωρίς να χάνει τη δική του ξεχωριστή υπόσταση. Δηλαδή η σωτήρια οικονομία προς εμάς είναι συνεχής, σύμφωνη και μία, και προέρχεται από τον Πατέρα τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, όπως ήδη έχουμε εξηγήσει. Θέλω δηλαδή να θυμάστε όσα τελευταία είπαμε, και εκείνο να ξέρετε καλά ότι δεν είναι άλλο το Πνεύμα στον νόμο και στους προφήτες και άλλο στο Ευαγγέλιο και στους Αποστόλους, αλλά είναι ένα και το αυτό Πνεύμα το Άγιο και στην Παλαιά και στη Γενή Διαθήκη, το οποίο μίλησε στις Άγιες Γραφές. Σίγμα. Τούτο το Πνεύμα το Άγιο είναι που ήρθε στην Αγία Παρθένο Μαρία. Διότι επειδή εκείνος που θα γεννιόταν ήταν ο Χριστός ο μονογενής, δύναμη από τον ύψιστο την περικύκλωνε και την διαπότιζε. Και το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε σε αυτήν, Λουκά 1:35, την εξαγίαζε, ή να της δώσει τη δυνατότητα να καταστεί άξια να δεχτεί αυτόν
δια του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα. Ιωάννου 1, 3. Δεν χρειάζονται βέβαια πολλά λόγια για να μάθεις ότι η γέννηση είναι αμόλυντη και άσπηλη. Αυτό είναι γνωστό, το ξέρεις. Ο Γαβρίλ είναι που λέει προς αυτήν: «Εγώ είμαι κήρυκας όσων πρόκειται να γίνουν. Δεν είμαι συνεργός. Αν και είμαι αρχάγγελος, γνωρίζω όμως τη θέση μου και τη δυνατότητά μου. Και ενώ βέβαια σας λέω το χαίρε και σας φέρνω τη χαρμόσυνη αγγελία, όμως δεν μπορώ να σου πω εγώ το πώς θα γεννήσεις. Διότι έχω εντολή να φανερώσω, να αναγγείλω το μυστήριο. Αλλά δεν είμαι ο τελετουργός του. Δεν έχω τέτοια αξία και διακονία, επειδή και εγώ είμαι δημιούργημα του Θεού. Πνεύμα Άγιο, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, θα έρθει σε σένα και δύναμη από τον ύψιστο θα σε περικυκλώσει και θα σε διαποτίσει. Γι' αυτό και το Άγιο που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Υιός Θεού. Λουκά 1:35. Ζήτη. Τούτο το Πνεύμα το Άγιο ενήργησε και στην Ελισάβετ, διότι δεν επισκιάζει και διαποτίζει μόνο ανθρώπους που ζουν παρθενική ζωή, αλλά και ανθρώπους που ζουν έγγαμη ζωή, αν ο γάμος βέβαια είναι νόμιμος, και πληρώθηκε από Πνεύμα Άγιο η Ελισάβετ. Λουκά 1:41 και προφήτευσε. Και λέει η καλή δούλη για τον Κύριό της: «Και πώς μου έγινε αυτό να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου προς εμένα?» Λουκά 1:43. Μακάριζε δηλαδή τον εαυτό της η Ελισάβετ, από το ίδιο Άγιο Πνεύμα πληρώθηκε και ο Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννου, και προφήτευσε. Λουκά 1:67, εξηγώντας πόσον αγαθόν πρόξενος είναι ο μονογενής και ότι ο Ιωάννης θα είναι πρόδρομος εκείνου με το βάπτισμα της μετάνοιας. Από αυτό το Άγιο Πνεύμα δόθηκε προφητεία και στο Σημεών το δίκαιο, ότι δεν θα πεθάνει πριν δει το Χριστό του Κυρίου. Λουκά 2:26, ο οποίος αφού τον δέχτηκε στην αγκάλη του στο ιερό, καθαρά μας διακήρυξε τα σχετικά με αυτόν. Λουκά 2:28. Και ο Ιωάννης που πληρώθηκε από Άγιο Πνεύμα, όντας ακόμα μέσα στην κοιλιά της μάνας του, γι' αυτό αγιάστηκε για να βαπτίσει τον Κύριο. Δεν έδινε τον Άγιο Πνεύμα Ιωάννης, αλλά έδινε το χαρούμενο μήνυμα για την έλευση και την παρουσία εκείνου που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Διότι λέει: «Εγώ σας βαπτίζω με νερό και μετάνοια. Αυτός όμως που έρχεται μετά από μένα, 3:11 Ματθαίου, αυτός θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και με πύρ. Ματθαίου 3:11, με τη Θεία Χάρη που είναι φωτεινή και δυνατή σαν το πύρ. Με πύρ γιατί? Επειδή με μορφή πυρήνων γλωσσών έγινε κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, Πράξεις 2:3, για το οποίο με χαρά λέγει Κύριος: «Φωτιά ήρθα να βάλω στη γη, και τι άλλο θέλω αν ήδη έχει ανάψει?» Λουκά 12:49. Θήτα. Τούτο το πνεύμα το Άγιο κατέβηκε και ενώ βαπτιζόταν ο Κύριος, για να μην περάσει απαρατήρητη η μεγαλοσύνη του βαπτιζομένου, όπως και ο Ιωάννης λέει: «Εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: Σε όποιον θα δεις να κατεβαίνει το πνεύμα και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο.» Ιωάννου 1:33. Αλλά πρόσεξε τι λέει το Ευαγγέλιο: «Ανοίχτηκαν οι ουρανοί», ανοίχτηκαν βέβαια, χάρη στη μεγαλοσύνη εκείνου που κατέβηκε, διότι λέει: «Και ειδού άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστερά και να έρχεται πάνω του.» Ματθαίου 3:16. Δηλαδή η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος σαν ενιαία πράξη της τριαδικής και μοναενδικής θεαρχίας ήταν αυτοπροαίρετη, ελεύθερη και αυτοδύναμη, που σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κατέβηκε όπως ο Αρχάγγελος στην Αγία Παρθένο υπηρετικά, αλλά με θεϊκή μεγαλοσύνη και αυτοδυναμία, εξουσιαστικά και ελεύθερη. Διότι έπρεπε, όπως μερικοί εξήγησαν, η απαρχή και τα πρωτεία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο θα δινόταν σε κάθε άνθρωπο που θα βαπτιζόταν, να δοθούν πρώτα στην ανθρώπινη φύση εκείνου που μας έδωσε μια τέτοια χάρη. Και όπως λένε κάποιοι, ίσως κατέβηκε με τη μορφή της περιστεράς, επειδή είναι καθαρή, άκακη και ακέραιη, και άρα ικανή για να σημάνει το χαρακτήρα της Θείας Χάριτος. Αυτή η Θεία Χάρη με τις βαπτισματικές μυστηριακές ευχές ενεργεί και χαρίζει τη σωτηρία σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Συγχωρεί τις αμαρτίες του, όπως ακριβώς τόσο ξεκάθαρα και συμβολικούς υπερνιγμούς είχε προφητευθεί ότι ο Χριστός θα εκδηλώσει την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά στο άσμα ασμάτων υπάρχει μια προσφώνηση προς τον Ιμφίο που λέει: «Οι οφθαλμοί του ωραίοι, καθαροί και αγνοί, όμοιοι με περιστερές και αναπαύονται πλησίων σε δεξαμενές, γεμάτες νερό.» Άσμα 5:12. Ιώτα, την περιστερά που κατέβηκε στη βάπτιση του Χριστού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, κατά τη γνώμη μερικών τη συμβόλιζε κάπως η περιστερά που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην κυβωτό του Νόε. Διότι όπως στην εποχή του Νόε με το ξύλο και το νερό σώθηκαν οι άνθρωποι και άρχισε η αναβίωση του ανθρωπίνου γένους,
Και τότε κατά το βράδυ εκείνης της ημέρας γύρισε η περιστερά στο Νόε, κρατώντας το κλαδί της ελιάς, Γένεσης 8:11, έτσι λένε, και το Πνεύμα του Άγιου κατέβηκε πάνω στον πραγματικό σωτήρα της ανθρωπότητας, που τον προτύπωνε ο Νόε της Παλαιάς Διαθήκης. Κατέβηκε πάνω σε εκείνο που είναι ο αίτιος της αναγέννησης του ανθρωπίνου γένους στην ανθρώπινη φύση, του οποίου ενοποιούνται και εναρμονίζονται πραγματικά και δυναμικά οι αγαθές και σωτήριες προαιρέσεις όλων των ανθρώπων, όλων των φυλών και όλων των εποχών. Αυτό το γεγονός προφητικά συμβολίστηκε με τον εγκλεισμό των διαφόρων ζώων στην Κιβωτό. Έτσι όμως και μέσα στην Εκκλησία, με την παρουσία του Χριστού, οι νοητοί λύγοι βόσκουν μαζί με τα πρόβατα, όπου έχουμε τη δυνατότητα να δούμε να βοσκούν μαζί με οσχάρια, τάβρου και λιοντάρια. Ισαΐα 11:6-65-25. Όπως ακριβώς και τώρα, ακόμα στις ημέρες μας, βλέπουμε τους εκκλησιαστικούς ποιμένες να διδάσκουν και να κάνουν αγωγή σε άρχοντες κοσμικούς. Κατέβηκε λοιπόν, καθώς ερμηνεύουν μερικοί οι νοητοί περιστερά, τον καιρό του βαπτίσματος για να δείξει ότι αυτός είναι που θα σώσει όσοι πιστεύουν σε αυτόν με το ξύλο του Σταυρού. Αυτός είναι εκείνος που πρόκειται, σαν έρθει εις πέρα της πνευματικής ζωής όλης της κτήσης, να μας χαρίσει με το θάνατό του τη σωτηρία. Γι' αυτά βέβαια ίσως να μπορεί να δοθούν και άλλες ερμηνείες, αλλά τώρα πρέπει να ακούσουμε τους λόγους του σωτήρας μας που αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα, διότι λέει: «Αν κάποιος δεν διγεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού», Ιωάννου 3, παράγραφος 5. Και για το ότι η χάρη προέρχεται από τον Πατέρα, λέει: «Και πολύ περισσότερο, ο Πατέρας ο Ουράνιος θα δώσει το Πνεύμα το Άγιο σε εκείνους που το ζητούν», Λουκά 11:13. Και για το ότι πρέπει να λατρεύσουμε το Θεό με χάρη, με τη χάρη, το φωτισμό και μέσα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, λέει: «Αλλά έρχεται η ώρα και μάλιστα ήρθε ήδη που οι αληθινοί προσκυνητές θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη χάρη, μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζώντας μέσα στην αλήθεια που εκείνο μας χαρίζει. Διότι τέτοια θέλει ο Πατέρας να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη χάρη, μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζώντας μέσα στην αλήθεια που εκείνο χαρίζει». Ιωάννου 4:23-24. Και άλλο: «Εάν εγώ δια του Πνεύματος του Θεού διώχνω τα δαιμόνια», Ματθαίου 12:28, «και ευθύς αμέσως, γι' αυτό σας λέω ότι κάθε αμαρτία και βλαστημία θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Η βλαστημία όμως κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί. Όποιος πει λόγο ενάντιον του Υιού του ανθρώπου θα συγχωρεθεί, αλλά όποιος μιλήσει ενάντια του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί ούτε εις αυτόν ούτε εις το μέλλοντα», Ματθαίου 12:31-32. Και πάλι λέει: «Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσω άλλο παράκλητο, για να μείνει μαζί σας αιωνίως το Πνεύμα», δηλαδή της αληθείας, «το οποίο ο κόσμος δεν είναι σε θέση να το λάβει, διότι δεν το βλέπει ούτε το ξέρει. Σείς όμως το ξέρετε, διότι μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας», Ιωάννου 14:16-17. Και σε άλλο σημείο πάλι λέει: «Αυτά σας τα είπα τώρα που μένω κοντά σας. Όμως ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο για χάρη μου θα σας στείλει ο Πατέρας μου, εκείνος θα σας διδάξει πλήρως και θα σας υπενθυμίζει όσα σας είπα, ώστε να το κατανοήσετε με πληρότητα και ακρίβεια», Ιωάννου 14:25-26. Και αλλού λέει: «Όταν έρθει ο Παράκλητος, τον οποίο εγώ θα σας στείλω από τον Πατέρα, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα», Ιωάννου 15:26. Και πάλι ο Σωτήρας λέει: «Διότι αν εγώ δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς, ενώ εάν φύγω θα σας τον στείλω. Και όταν έρθει εκείνος θα ελέγξει τον κόσμο σχετικά με την αμαρτία, τη δικαιοσύνη και την κρίση», Ιωάννου 16:7-8. Και συνεχίζει: «Έχω πολλά ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα βαστάξετε τώρα. Αλλά όταν έρθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, διότι δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει από τον Πατέρα και θα σας αναγγείλει όσα μέλλουν να συμβούν. Εκείνος που θα με δοξάσει, διότι θα πάρει από ό,τι είναι δικό μου και θα σας το αναγγείλει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα, ό,τι θα πάρει από ό,τι είναι δικό μου θα σας το αναγγείλει», Ιωάννου 16:12-15. «Σας διάβασα τώρα εκείνο που ο Κύριος ο μονογενής Υιός του Θεού είπε με το ίδιο το Άγιο Στόμα του, ώστε εσύ πια να μην έχεις ανάγκη να ακούς λόγια ανθρώπινα πάνω σε τόσα σημαντικά θέματα». Ιώτα β.
τούτου του Αγίου Πνεύματος στην κοινωνία χάρισε ο Κύριος τους Αποστόλους. Διότι έχει γραφεί, αφού είπε αυτό, φύσηξε στο πρόσωπο και τους είπε: Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Όποιον ανθρώπων συγχωρέσετε τις αμαρτίες θα είναι συγχωρεμένες. Όποιον όμως δεν τις συγχωρήσετε θα μένουν ασυγχώρητες. Ιωάννου 20:22-23. Αυτό είναι το δεύτερο φύσημα, επειδή το πρώτο που δόθηκε στους πρωτοπλάστους αμαυρώθηκε με τους εκούσιες αμαρτίες τους, και το είπε αυτό για να βρει τόπο εκείνο που γράφτηκε. Ανέβηκε φυσώντας το πρόσωπό σου, απαλλάσσοντάς από τον πούνο και τη θλίψη. Ναόμ 2:2. Από πού ανέβηκε? Από τον Άδη. Διότι έτσι μας διηγείται το Ευαγγέλιο, ότι μετά την Ανάσταση τότε φύσηξε στο πρόσωπο των Αποστόλων, και δίνει βέβαια τώρα τη χάρη που θα χορηγήσει όμως περισσότερο, και γι' αυτό τους λέει: Είμαι έτοιμος να σας δώσω και τώρα, αλλά δεν χωράει το Αγγείο. Μέχρι τότε θα πάρετε χάρη. Όσοι μπορείτε να περιλάβετε, θα πάρετε όμως αργότερα και άλλοι περισσότεροι. Εσείς όμως καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ότου ντυθείτε δύναμη που θα έρθει από τον ουρανό. Λουκά 24:49. Τώρα πάρετε ένα μέρος, τότε όμως θα την φορέσετε ολόκληρη. Διότι αυτός που δέχεται κάτι συχνά και πολλές φορές αυτό που του δίνεται δεν το κατέχει με πληρότητα. Αυτός όμως που δίνεται κάτι σαν στολή, με τη στολή αυτή από παντού με πληρότητα περιβάλλεται το σώμα του. Μη φοβηθείτε, λέει, τα όπλα και τα βέλη του διαβόλου, διότι θα ντυθείτε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Φέρετε το νου σας αυτό που είπαμε, ότι το πνεύμα δεν μερίζεται, μερίζεται όμως η χάρη που παρέχεται από αυτό. Ι.Γ. Ανήλθε λοιπόν ο Ιησούς στους ουρανούς και έστειλε ό,τι υποσχέθηκε. Διότι τους είχε πει: Θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλο πνεύμα. Ιωάννου 14:16. Κάθονταν και περίμεναν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, και όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, Πράξεων 2:1, εδώ στην πόλη αυτή την Ιερουσαλήμ, διότι είναι δική μας και αυτή η χάρη, και δεν μιλάμε για τα αγαθά που χαρίστηκαν σε άλλους ανθρώπους και σε άλλους τόπους, αλλά για αυτό που χαρίστηκαν εδώ σε μας. Ενώ λοιπόν ήταν Πεντηκοστή, κάθονταν οι Απόστολοι και κατέβαινε ο Παράκλητος από τον ουρανό, ο Φρουρός και ο Αγιοποιός της Εκκλησίας, ο Παιδαγωγός των Ψυχών, ο Κυβερνήτης των Αγωνιστών και ο Στεφανωτής των Νικητών. Ιώτα Δέλτα, κατέβαινε βέβαια το Άγιο Πνεύμα για να περιβάλλει με δύναμη και να βαπτίσει τους Αποστόλους, διότι λέει ο Κύριος: Σεις θα βαπτιστείτε από το Άγιο Πνεύμα ύστερα από λίγες μέρες. Πράξεων 1:5. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν δρά κατά το βάπτισμα μόνο σε κάποιο ή σε κάποια σημεία του ψυχοσωματικού οργανισμού του ανθρώπου, αλλά το Άγιο Πνεύμα με την πληρότητα της υποστάσεώς του δρά στο σύνολο της ψυχοσωματικής οντότητας του ανθρώπου. Όπως δηλαδή αυτός που μπαίνει μέσα στο νερό και βαπτίζεται από παντού περιβάλλεται από τα νερά, έτσι και όσοι βαπτίστηκαν από το Πνεύμα βαπτίστηκαν ολοκληρωτικά. Το νερό μόνο απ' έξω περιβάλλει το σώμα, ενώ το Άγιο Πνεύμα με την ψυχή που είναι μέσα στο σώμα σίγουρα τη βαπτίζει. Και γιατί απορείς? Πάρε παράδειγμα από τα υλικά, μικρό και τυποτένιο ίσως είναι χρήσιμο όμως για τους απλοϊκούς. Αν η φωτιά που περνάει μέσα από την παχιά ύλη το πυρακτώνει ολόκληρο και το ψυχρό σίδερο γίνεται ζεστό και το μαύρο γίνεται λαμπερό, αν υλικό πράγμα η φωτιά μπαίνοντας μέσα στο σώμα του σιδήρου τόσο ανεμπόδιστα κάνει τη δουλειά της, γιατί απορείς που το Πνεύμα το Άγιο φτάνει ως τα έγκατα της ψυχής? Ι.Ε. Για να μην περάσει απαρατήρητο όμως το μέγεθος τόσο μεγάλης χάρης σάλπιγγα που ομοίαζε ουράνια ήχησε, διότι ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό βοή σαν να φυσούσε βίος και δυνατός άνεμος. Πράξεων 2:2, που σημαίνει τη δυνατότητα που χαρίστηκε στους ανθρώπους για να μπορούν να αρπάξουν τη Βασιλεία του Θεού με βία, ώστε και τα μάτια να δουν τις πύρινες γλώσσες και τα αυτιά να ακούσουν τον ήχο. Και ο άνεμος αυτός ο βίος γέμισε όλο το σπίτι όπου καθόταν. Πράξεων 2:2. Το σπίτι έγινε δοχείο του νοητού νερού. Οι μαθητές κάθονταν μέσα και το σπίτι ολόκληρο γέμισε. Βαπτίστηκαν λοιπόν όλοι σύμφωνα με την υπόσχεση που τους είχε δώσει ο Κύριος, φόρεσαν και στην ψυχή και στο σώμα θείο και σωτήριο ένδυμα, και παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς να διαμοιράζονται σε αυτούς και να κάθεται στον καθένα μία, και πληρώθηκαν όλοι από Πνεύμα Άγιο. Πράξεων 2:3-4.
έλαβαν φωτιά όχι και καταφλεκτική αλλά σωτηριώδη, που αφανίζει βέβαια τα αγκάθια των αμαρτιών, λαμπρύνει όμως την ψυχή. Αυτή η ψυχή πρόκειται να έρθει και σε εσάς με το βάπτισμα, για να αφαιρέσει και να κατακάψει τις ακαθόδεις αμαρτίες σας. Της ψυχής σας όμως το πολύτιμο στοιχείο θα το λαμπρύνει ακόμα περισσότερο και θα της δώσει χάρη, γιατί βέβαια αυτή η χάρη έδωσε και τότε στους Αποστόλους. Με τη μορφή πυρήνων γλωσσών καθόταν πάνω σε αυτούς για να περιβληθούν στεφάνια πνευματικά ενδοξότερα, καθώς θα έχουν τις πύρινες γλώσσες πάνω στο κεφάλι τους. Η φλόγινη ρομφαία προηγουμένως εμπόδιζε να περάσει κανείς τις πύλες του Παραδείσου. Γενέσεως 3:24. Πύρινη γλώσσα τώρα, σωτήρια, ξανάδωσε τη δυνατότητα της εισόδου σε αυτόν, Ιώτα Σίγμα. Και άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδινε δύναμη λόγου. Πράξεων 2:4. Ο Πέτρος, που ήταν Γαλιλαίος, και ο Ανδρέας μιλούσαν περσικά ή μηδικά. Ο Ιωάννης και οι υπόλοιποι Απόστολοι μιλούσαν τη γλώσσα κάθε έθνους, διότι δεν άρχισαν τώρα εδώ να συναθρίζονται πλήθη ξένων από όλα τα μέρη, αλλά από τότε είχαν αρχίσει. Ποιος δάσκαλος είναι τόσο μεγάλος ώστε να διδάσκει τους μαθητές του μαζεμένα όσα ουδέποτε δεν θα μπορούσαν να μάθουν? Θέλουν τόσα χρόνια με βάση τη γραμματική και άλλες μεθόδους να μάθουν μόνο ελληνικά καλά, και ούτε που πάλι άλλοι μιλάνε εξίσου καλά. Ο ρήτορας βέβαια ίσως να μάθει να μιλάει καλά, ο διδάσκαλος μερικές φορές τα καταφέρνει μέτρια, αλλά και αυτός που γνωρίζει τη γραμματική πολλές φορές δεν καταλαβαίνει τα ζητήματα της φιλοσοφίας. Το Πνεύμα του Άγιου όμως συγχρόνως διδάσκει πολλές γλώσσες, τις οποίες όλα τους τα χρόνια εκείνοι δεν θα μπορούσαν να τις μάθουν. Αυτό είναι πραγματικά σοφία μεγάλη, είναι θεία δύναμη. Ποια σύγκριση μπορεί να γίνει ανάμεσα στην πολυχρόνια αμαθιά τους με την αθρώα και παράδοση και ξαφνική ενέργεια της γλωσσολιταλιάς? Γιώτα Ζήτα, έγινε σύγχυση μεγάλη στο πλήθος επειδή άκουγε να μιλούν ξένες γλώσσες. Πράξεων 2:6. Δεύτερη σύγχυση αυτή, αντί για εκείνη την πρώτη την κακή που έγινε στη Βαβυλώνα, Γένεσης 11:7-9. Στη σύγχυση των γλωσσών στη Βαβυλώνα έγινε δικαστούμος στις ανθρώπινες προαιρέσεως, επειδή το φρόνημα ήταν αντίθετο. Εδώ όμως έγινε αποκατάσταση και ένωση των γνωμών, επειδή ήταν ευσεβές εκείνο που επιδιωκόταν. Με εκείνο που έγινε η τελεία πτώση, με τα αυτά έγινε και η αποκατάσταση. Γι' αυτό θαύμαζαν και έλεγαν, πώς εμείς ακούμε και μιλάμε να μιλάνε αυτοί ξένες γλώσσες? Πράξεων 2, παράγραφος 8. Εάν εσείς αγνοείτε τα πράγματα, αυτό είναι άλλο. Όμως δεν υπάρχει τίποτα το παράδοξο, διότι και ο Νικόδημος δεν γνώριζε την παρουσία του πνεύματος και προς εκείνον ελέγχθη. Ο άνεμος που θέλει να φυσάει και ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Ιωάννου 3, παράγραφος 8. Ακόμα και αν ακούσω τη βοή του, δεν ξέρω από πού έρχεται. Πώς μπορώ λοιπόν να περιγράψω τι είναι ως προς την υπόσταση του Άγιου Πνεύμα? Γιώτα Ήτα. Άλλοι ηρωνεύονταν και υβριστικά τους περιγελούσαν και έλεγαν, ήπιαν κρασία γίνω τον νέο και γι' αυτό δεν ξέρουν τι λένε. Πράξεων 2, παράγραφο 13. Έλεγαν βέβαια την αλήθεια, αλλά δεν την εννοούσαν, γιατί μιλούσαν ηρωνικά. Διότι νέο είναι, ήταν αληθινά το κρασί, η χάρη της Καινής Διαθήκης. Αλλά το νέο αυτό κρασί, Ματθαίου 9:17, ήταν της νοητής Αμπέλου, που πολλές φορές είχε καρποφορήσει στους προφήτες και τώρα βλάστησε στην Καινή Διαθήκη. Διότι όπως τα αισθητά η Άμπελος, ενώ πάντοτε μένει η ίδια από καιρό σε καιρό, κάνει βλαστούς και καρπούς καινούριους, έτσι και το Άγιο Πνεύμα, αν μένει πάντοτε αυτό που είναι και πολλές φορές ανέλησε στους προφήτες, τώρα κάτι νέο και θαυμάσιο επέδειξε. Διότι τότε έφτασε η χάρη και προς τους πατέρες μας τους προφήτες. Εδώ όμως τώρα στους Αποστόλους ήρθε σε υπερβολικό βαθμό. Διότι εκεί οι πατέρες χαρισματικά συνεργούσαν με το Άγιο Πνεύμα, εδώ όμως οι Απόστολοι ολόκληροι βαπτίστηκαν μέσα σε αυτό. Γιώτα Θήτα. Αλλά ο Πέτρος που είχε Πνεύμα Άγιο και γνώριζε αυτό το οποίο έχει, λέει, Άνδρες Ισραηλίτες, πράξεων 2:14, εσείς που απαγγέλλετε απ' έξω τον Ιωήλ, αλλά δεν γνωρίζετε το νόημα των λόγων του. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι καθώς νομίζετε, πράξεων 2:15. Είναι μεθυσμένοι όχι με τη μέθη που εσείς πιστεύετε, αλλά όπως έχει γραφεί, θα μεθύσουν από την αυθονία της τράπεζας του οίκου σας και θα τους ποτίσεις από το χύμαρο της τρυφίσου της πνευματικής. Ψαλμός 35:39. Διότι είναι η μέθη τους ήρεμη, μέθη που νεκρώνει την αμαρτία και ζωοποιεί την καρδία. Μέθη αντίθετη με τη σωματική, διότι η σωματική σε κάνει να ξεχνάς και όσα γνωρίζεις. Αυτή όμως η πνευματική μέθη
και για αυτά που δεν γνωρίζει σου χαρίζει γνώση. Είναι μεθυσμένη επειδή ήπιαν το κρασί της νοητής αμπέλου που λέει «Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα», Ιωάννου 15:5. Εάν δεν με πιστεύετε, από την ώρα του χρόνου θα καταλάβετε τούτο που σας λέω, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Πράξιμο 2:15. Και εκείνος που σταυρώθηκε την τρίτη ώρα, Μάρκου 15:25, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, την τρίτη ώρα και τώρα έστειλε τη χάρη, διότι δεν ήταν άλλη χάρη εκείνου του Χριστού και άλλη χάρη τούτου του παρακλήτου, αλλά αυτός που τότε σταυρώθηκε και υποσχέθηκε ότι θα στείλει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πραγματοποίησε την υπόσχεσή του τώρα στα πρόσωπα των Αποστόλων. Αν όμως θέλετε να ακούσετε και μαρτυρία για όλα αυτά, ακούστε. Λέει λοιπόν η Γραφή, αυτό είναι εκείνο που έχει πει ο προφήτης Ιωήλ. Θα συμβεί τούτο τις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός, θα εκχύσω το πνεύμα μου. Πράξεων 2:16-17, Ιωήλ 3, παράγραφος 1. Μετά με το θα εκχύσω υποδηλώνει άφθονη δόση, διότι δεν δίνει ο Θεός το πνεύμα με μέτρο ποσοτικό. Ο Πατέρας αγαπά τον Υιό και παρέδωσε τα πάντα στα χέρια του. Ιωάννου 3:34-35. Του έδωσε ακόμα και την εξουσία να χαρίζει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος σε όποιους θέλει. Θα εκχύσω το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο και θα προφητεύσουν οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας. Και οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντες θα δεχτούν στα όνειρά τους θείες αποκάλυψεις. Ακόμα και στους δούλους μου και στις δούλες μου, εκείνες τις μέρες θα εκχύσω το πνεύμα μου και θα προφητεύσω. Πράξεων 2:17-18, Ιωήλ 3:1-2. Το πνεύμα το Άγιο είναι απροσωπόλυτο, δεν ζητά αξιώματα, ιδιαίτερα προσόντα από αυτούς στους οποίους δίνεται, αλλά ευλάβεια ψυχής. Ούτε οι πλούσιοι να κομπάζουν, ούτε οι φτωχοί να αισθάνονται μειονεκτικά. Μόνο ο καθένας να ετοιμάζει τον εαυτό του για την υποδοχή της επουράνιας χάρης. Κάπα. Πολλά ίσως σας είπα σήμερα και μπορεί να γίνει κουραστική ακρόαση. Περισσότερα όμως είναι όσα παραλήφθηκαν. Και θα είναι ανάγκη αλήθεια για να σας δείξουμε τα σχετικά με το Άγιο Πνεύμα να γίνει και τρίτη κατήχηση ή μάλλον και περισσότερες. Ζητώ συγγνώμη όμως γιατί μάκρυνα το λόγο σήμερα. Αλλά το έκανα και επειδή η Αγία Εορτή του Πάσχα ήδη φτάνει, αλλά και διότι δεν μου δόθηκε τελικά η δυνατότητα να σας παρουσιάσω όλες όσες μαρτυρίες έπρεπε από την Καινή Διαθήκη. Γιατί πολλά μας απομένουν από τις πράξεις των Αποστόλων, σύμφωνα με τα οποία η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενήργησε πάνω στον Πέτρο και σε όλους μαζί τους Αποστόλους. Λοιπόν, λείπουν πολλά ακόμα από τις καθολικές επιστολές και από τις 14 επιστολές του Παύλου. Από αυτά λίγα τώρα, σαν να διαλέγουμε άνθη και από απέραντο λιβάδι και μόνο χάριν υπομνήσεως θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε. Κα. Με τη δύναμη λοιπόν του Αγίου Πνεύματος και με τη θέληση του Πατέρα και του Υιού, σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους 11, ύψωσε τη φωνή του, Πράξεις 2:14, σύμφωνα με εκείνο που έχει ληφθεί. Ύψωσε με σθένος τη φωνή σου, σύ που φέρεις το χαρμόσυνο άγγελμα στην Ιερουσαλήμ, Ισαΐα 49, και με το νοητό δίχτυ του λόγου, ψάρεψε περίπου 3.000 ψυχές. Τόσο θαυμαστά και πλούσια ενεργούσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλους, μαζί τους Αποστόλους, ώστε από τους Ιουδαίους εκείνους που είχαν σταυρώσει τον Χριστό, τόσο πολύ τον να πιστέψουν και να βαπτιστούν στο όνομα του Χριστού και να παραμείνουν προσιλωμένοι με πίστη στη διδασκαλία των Αποστόλων και στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας. Με ίδια πάλι δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, καθώς ανέβηκαν μαζί στο ναό την ώρα της προσευχής την Ενάτη. Πράξεων 3:1. Και βγήκαν και βρήκαν κοντά στην πύλη που ονομαζόταν Ωραία τον εκγενετής χολό 40 χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Πράξεων 3:2. Τον θεράπευσαν με το όνομα του Ιησού για να επαληθεύσουν τα λόγια του προφήτη Ισαΐα που λέει «Τότε θα πηδάει σαν ελάφι ο χολός», Ισαΐα 35:6, και με το πνευματικό δίχτυ της διδασκαλίας ψάρεψαν 5.000 συγχρόνους οι οποίοι πίστεψαν στον Χριστό, ενώ τους άρχοντες του λαού που ήταν πλανεμένοι τους σύλλεξαν. Και δεν το έκαναν αυτό με τη δική του σοφία, διότι ήταν αγράμματοι και απλοί άνθρωποι, αλλά με την ενέργεια του Πνεύματος, διότι έχει γραφεί «Τότε ο Πέτρος, αφού πληρώθηκε από το Άγιο Πνεύμα,
είπε προς αυτούς, Πράξεων 4:8, και για, των 12 Αποστόλων τόσο πλούσια και θαυμάσια η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενήργησε σε αυτούς που πίστεψαν, ώστε να είναι η καρδιά τους και η ψυχή τους μία. Πράξεων 4:32, και είχαν κοινή την απόλαυση των υπαρχόντων τους, αφού όσοι έχουν δικές τους περιουσίες τις πολλούσαν και έδιναν τα χρήματα στους Αποστόλους. Πρόσφεραν ευλαβώς τα πάντα για το κοινό, ώστε κανένας φτωχός δεν υπήρχε μεταξύ τους. Ο Ανανίας βέβαια και η Σαφύρα, που επιχείρησαν να πούν ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο, Πράξεων 5:3, υποστήκανε την πρέπουσα τιμωρία. ΚΒ. Με τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν πολλά σημεία και τέρατα ανάμεσα στο λαό. Πράξεων 5:12. Και τόσο θαυμαστή και μεγαλειώδης πνευματική χάρη είχε περιχυθεί στους Αποστόλους, ώστε να είναι φοβερή στην όψη, αν και ήταν πράι. Από τους άρχοντες βέβαια κανένας δεν τολμούσε να προσκοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως έτρεφε για αυτούς μεγάλη υπόλοιψη. Πράξεων 5:13. Και όλο και περισσότεροι προσθέτονταν, πλήθη ανδρών και γυναικών που πίστευαν στον Κύριο, και είχαν γεμίσει τις πλατείες με ασθενείς πάνω στα κρεβάτια και σε φορεία, ώστε όταν περνούσε ο Πέτρος να πέσει, έστω και η σκιά του, σε κάποιον από αυτούς. Μαζεύονταν και ο κόσμος από τις γειτονικές πόλεις στην Αγία Ιερουσαλήμ και έφεραν τους ασθενείς και όσους βασανίζονταν από πνεύματα ακάθαρτα, και όλοι θεραπεύονταν. Πράξεων 5:14-16. ΚΓ. Με τη δύναμη αυτή του Αγίου Πνεύματος οι 12 πάλι Απόστολοι, επειδή κήρυταν τον Χριστό, ρίχτηκαν στη φυλακή από τους αρχιερείς, αλλά και απαλλάχθηκαν από τα δεσμά τους στη διάρκεια της νύχτας με παράδοξο τρόπο, από έναν άγγελο. Πράξεων 5:19. Και από το ιερό οδηγήθηκαν στο δικαστήριο μπροστά στους αρχιερείς, τους οποίους οι Απόστολοι τότε ανυποχώρητα και στεναρά τους έλεγξαν για όσα εκείνοι είχαν πει σε αυτούς για τον Χριστό, και πρόσθεσαν και αυτό και το Άγιο Πνεύμα, ότι και το Άγιο Πνεύμα έδωσε ο Θεός σε όσους πιστεύουν και υπακούν σε Αυτόν. Και αφού δάρθηκαν από τους αρχιερείς, αναχώρησαν χαρούμενοι, αλλά δεν σταμάτησαν να διδάσκουν και να διακηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πράξεων 5:40-42. ΚΔ. Όχι μόνο στους 12 Αποστόλους ενήργησε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά ενήργησε και στα πρωτότοκα τέκνα της Εκκλησίας αυτής εδώ, που τότε ήταν στήρα στους 12, στους 7 διακόνους εννοώ, διότι και αυτοί εκλέχτηκαν όπως μας είχε παραδοθεί στη Γραφή, επειδή ήταν γεμάτοι Πνεύμα Άγιο και Σοφία. Πράξεων 6:3. Σε αυτούς ανήκε και σε αυτούς ονομαζόταν Στέφανος, των μαρτύρων η εκλεκτή απαρχή, άνδρας γεμάτος και πίστη και Πνεύμα Άγιο, που έκανε τέρατα και σημαία ανάμεσα στο λαό. Πράξεων 6:8. Και ο οποίος διεξήγαγε μεγάλο αγώνα με τους συζητητές της συναγωγής, αλλά δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο μιλούσε. Πράξεων 6:10. Και όταν συκοφαντήθηκε και οδηγήθηκε στο δικαστήριο, έλαμπε σαν άγγελος, διότι όταν προσήλωσαν σε αυτόν τα βλέμματά τους, όλοι όσοι κάθονταν στο συνέδριο είδαν το πρόσωπό του να είναι σαν πρόσωπο αγγέλου. Πράξεων 6:15. Και με τη συνετή και σοφή απολογία του έλεγξε τους σκληροτράχυλους και απερίτμητους στην καρδία και στα αυτιά Ιουδαίους, που πάντοτε αντιστέκονταν στο Πνεύμα το Άγιο. Πράξεων 7:51. Και έβλεπε τους ουρανούς ανοιγμένους και τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού. Πράξεων 7:56. Τα είδε αυτά όχι από τη δική του δύναμη, αλλά όπως λέει η Θεία Γραφή, επειδή ήταν γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, προσήλωσε το βλέμμα του στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του. Πράξεων 7:55. ΚΕ. Με τη δύναμη αυτή του Αγίου Πνεύματος, με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού και ζώντας ενωμένος με τον Χριστό, και ο Φίλιππος κάποτε στην πόλη της Σαμάριας έδιωξε τα ακάθαρτα πνεύματα που καθώς έβγαιναν φώναζαν με δυνατή φωνή, ενώ τους παραλύτους και τους χολούς τους θεράπευσε. Πράξεων 8:7. Και έφερε στην πίστη του Χριστού μεγάλο πλήθος πιστών. Προς αυτούς ήρθαν αργότερα ο Πέτρος και ο Ιωάννης, και αφού προσευχήθηκαν έθεσαν τα χέρια τους επάνω τους και τους έκαναν κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος. Πράξεων 8:17. Αυτής της κοινωνίας μόνο ο Σίμων ο Μάγος αποδείχτηκε ξένος και δίκαιος. Άλλοτε πάλι ο Φίλιππος κλήθηκε ενώ βρίσκονταν στο δρόμο από Άγγελο Κυρίου για τον ευλαβέστατο εκείνο Αιθίωπα τον Ευνούχο, και άκουσε από αυτό το Άγιο Πνεύμα καθαρά. Πήγαινε και προσκολήσουσε εκείνο το αμάξι. Πράξεων 8:29. Και αφού δίδαξε τον Αιθίωπα και τον βάφτισε, τον έστειλε στην Αιθιοπία ως κήρυκα του Χριστού, σύμφωνα με αυτό που έχει γραφεί.
Η Αιθιοπία θα απλώσει με σπουδή τα χέρια της στον Κύριο. Ψαλμών 67:32. Και αυτός πάλι αρπάχτηκε από τον άγγελο, άλλαξε την πορεία του και σε όσες πόλεις συνάντησε στο δρόμο του, μέχρι να φτάσει στην Κεσάρια, κήρυτε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πράξεων 8:39-40. Κάπα σίγμα. Και από αυτό το πνεύμα πληρώθηκε και ο Παύλος μετά την κλίση του από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μάρτυρας των λόγων μου, ας έρθει ο Ανανίας ο Ευλαβής από τη Δαμασκό που του είπε: «Ο Κύριος με έστειλε, ο Ιησούς που σου εμφανίστηκε στο δρόμο, καθώς ερχόσουν για να ξαναβρεις το φως σου και να γεμίσεις Άγιο Πνεύμα». Πράξεων 9:17. Και το Πνεύμα το Άγιο αμέσως ενήργησε και μετέβαλε την τύφλωση των ματιών του Παύλου σε ανάβλεψη, ενώ στην ψυχή του του έβαλε τη σφραγίδα του και τον έκανε σκεύος εκλογής για να βαστάξει το όνομα του Κυρίου που του εμφανίστηκε ενώπιον των βασιλείων και των Ισραηλίτων. Πράξεων 9:15. Έτσι τον άλλοτε διώκτη τον μετέτρεψε σε κήρυκα και δούλο αγαθό, ώστε από τα Ιερουσαλήμ μέχρι το Ιλλυρικό να εξαπλούσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ρωμαίων 15:19. Κατήχησε ακόμα και τη βασιλίδα των πόλεων Τυρών. Και μέχρι την Ισπανία έφτασε η προθυμία του και το κήρυγμα και υπέμενε μύρια βάσανα, ενώ έκανε τέρατα και σημεία. Γι' αυτόν όμως μέχρι εδώ ας θεωρηθούν αρκετά όσα είπαμε. Καπαζήτα. Με τη δύναμη λοιπόν του Ιδίου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος και ο κορυφαίος των Αποστόλων και κλειδοκράτορας της Βασιλείας των Ουρανών ο Πέτρος στη Λίδα, τη σημερινή διάσπολη, με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού και ζώντας ενωμένος με τον Χριστό, θεράπευσε τον παράλυτο 9, πράξεων 9:32-34. Στην Ιώπη πάλι ανέστησε από τους νεκρούς την Ταβιθά που έκανε πολλές αγαθοεργίες, πράξεων 9:40. Και καθώς βρισκόταν στο λιακωτό δώμα στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη, ήρθε σε έκσταση και μπόρεσε να δει τον ουρανό ανοιγμένο. Είδε επίσης να κατεβαίνει ένα ειδικό σκεύος, πράξεων 10:11, που έμοιαζε σαν τεράστιο απλωμένο σεντόνι και ήταν γεμάτο από ζώα διαφόρων ειδών με ποικίλες μορφές και διαφορετικά καμώματα. Και έτσι έμαθε να μην λέει κανέναν άνθρωπο, ακόμα και αν είναι ειδωλολάτρης, μολυσμένο ή ακάθαρτο. Πράξεων 10:14. Και τότε που ο Κορνήλιος είχε στείλει ανθρώπους στην Ιάσπη, στην Ιώπη, για να τον βρουν και να τον καλέσουν, άκουσε ολοκάθαρα τη φωνή του Αγίου Πνεύματος που του έλεγε: «Ιδού σε ζητούν τρεις άντρες, κατέβα και πήγαινε μαζί τους χωρίς δισταγμό, διότι εγώ τους έχω στείλει». Πράξεων 10:20. Για να φανεί τούτο φανερό, ότι δηλαδή και όσοι από τους εθνικούς ειδωλολάτρες πιστεύουν γίνονται κοινωνοί στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν ο Πέτρος πήγε στην Κεσάρια και δίδασκε τα αναφερόμενα στον Χριστό, η Γραφή λέει για τον Κορνήλιο και για όσοι ήταν μαζί του παρόντες εκεί. Ενώ ο Πέτρος μιλούσε ακόμα, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο επάνω σε όλους όσους άκουγαν το λόγο, ώστε να θαυμάσουν και να εκπλαγούν ακόμα και όσοι από τους Ιουδαίους είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο και να λένε ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος έχει χαριστεί και στους εθνικούς. Πράξεων 10:45. Κάπα ήταν και στην Αντιόχεια της Συρίας, στην πολυφημισμένη αυτή πόλη, τότε που είχε πια αρχίσει να κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Χριστού, στάλθηκε από εδώ ο Βαρνάβας για να βοηθήσει στην εξάπλωση της πίστεως, διότι ήταν πραγματικά άνθρωπος αγαθός, γεμάτος Πνεύμα Άγιο και πίστη. Πράξεων 11:22-24. Αυτός λοιπόν, όταν διαπίστωσε πως πολλοί άνθρωποι θα ενδιαφέρονταν να γνωρίσουν την πίστη και τη ζωή του Χριστού, έφερε στην Αντιόχεια βοηθό του στον αγώνα τον Παύλο από την Ταρσό. Και αφού δίδαξαν και σύναξαν μεγάλο πλήθος στην Εκκλησία, συνέβη για πρώτη φορά στην Αντιόχεια να ονομαστούν τα μέλη της Εκκλησίας χριστιανοί. Πράξεων 11:26. Νομίζω ότι το Άγιο Πνεύμα έδωσε σε αυτούς το νέο αυτό όνομα, το οποίο το είχε προαναγγείλει ο Κύριος για τους πιστούς. Επειδή τότε στην Αντιόχεια ο Θεός χάριζε όλο και περισσότερο πνευματική χάρη, υπήρχαν εκεί προφήτες και διδάσκαλοι, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Άγαβος. Ενώ όμως αυτοί επιτελούσαν ως Κύριο έργο τους την κοινή λατρεία τους προς τον Κύριο και το κήρυγμα, και ενώ νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο διαμέσου των προφητών ή άλλων
από εκείνους τους χριστιανούς που είχαν χαρίσματα. Ξεχωρίστε μου το Βαρνάβα και το Σάβλο αποκλειστικά για το έργο που τους προσκάλεσα με έμπνευση την οποία μετέδωσα εγώ στο εσωτερικό της καρδιάς τους. Πράξεως 13-12. Τότε, αφού έβαλαν επάνω στο Σάβλο και στο Βαρνάβα τα χέρια τους οι πρόκριτοι των προφητών και διδασκάλων της Εκκλησίας της Αντιόχειας, τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα στο έργο που τους προόριζε. Είναι φανερό λοιπόν ότι το πνεύμα που μιλούσε και απέστελνε είναι ταυτισμένο βουλητικά και ενεργητικά με τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά χωρίς να έχει χάσει τη δική του ξεχωριστή υπόσταση, όπως και πριν είπαμε. Κάπα θήτα. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο με τη βούληση και διδραστηριότητά του ενωμένες και εναρμονισμένες προς τον Πατέρα και τον Υιό πέτυχε να συναυθεί η Καινή Διαθήκη, η Νέα Συμφωνία του Θεού και Ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία του Χριστού που έχει το πλήρωμα της Ορθόδοξης Πίστης και αποτελείται από τους πιστούς όλης της Οικουμένης όλων των εποχών. Αυτό μας ελευθέρωσε και από τα δυσβάσταχτα φορτία των διατάξεων του νόμου, εννοώ σχετικά με τις καθαρές και μολυσμένες τροφές, τα Σάββατα, τις πρωτομηνιές, την περιτομή, τους αγνηστικούς ραντισμούς και τις καθαρτήριες θυσίες, οι οποίες στις εποχές που διατάχτηκαν από το Θεό είχαν το νόημά τους, αλλά ήταν μόνο η σκιά των μελών των αγαθών. Κολασσίες 2:16-17, Εβραίων 10:1. Και τώρα που το πλήρωμα της όρου σας αλήθειας μας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έχασαν τη λειτουργική σκοπιμότητά τους και τη θεολογική δικαίωσή τους. Επειδή όμως την Αντιόχεια έγινε διαμάχη από την μερίδα αυτών που υποστήριζαν ότι πρέπει να περιτέμνονται και να τηρούν τα έθιμα του Μωυσή όσοι από τους εθνικούς έρχονται στην πίστη του Χριστού, Πράξεων 15:1, ο Παύλος και ο Βαρνάβας στάθηκαν στα Ιεροσόλυμα και οι Απόστολοι της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων με έγγραφη επιστολή τους ελευθέρωσαν όλη την Οικουμένη από τις ηθικές και τελετουργικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του Ιουδαϊκού νόμου και δεν έδωσαν την αυθεντία για ένα τέτοιο θέμα στον εαυτό τους, αλλά στέλνοντας έγγραφη επιστολή ομολόγησαν ότι αποφασίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και από μας μη σας επιβληθεί κανένα επιπλέον βάρος παρά μόνο τα εξής ουσιώδη: να απέχετε από τα κρέατα που έχουν προσφερθεί στα είδωλα, από το να πίνετε αίμα ζώων, από το να τρώτε πνιγμένα ζώα και από την πορνεία. Πράξεων 15:28-29. Με όλα αυτά που έγραφαν ήθελαν να δηλώσουν τούτο, ότι αν και προερχόταν από ανθρώπους τους Αποστόλους η επιστολή, οι διατάξεις που περιείχε προέρχονταν από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα και αφορούσαν όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών και όλων των τόπων, είναι δηλαδή οικουμενικές. Αυτές λοιπόν τις αυθεντικές και οικουμενικές διατάξεις τις παρέλαβαν όσοι ήταν μαζί με τον Βαρνάβα και τον Παύλο, με το κήρυγμά τους τις κατοχύρωσαν σε όλο τον κόσμο για πάντα. Λάμδα. Αλλά αφού έφτασα σε αυτό το σημείο του λόγου, ζητώ συγγνώμη από την αγάπη σας ή μάλλον από το πνεύμα που ενοικεί στον Παύλο, γιατί δεν μπόρεσα να αναπτύξω το κάθε τι εξαιτίας της αδυναμίας μου και του κόπου των ακροατών μου. Πότε όμως θα μπορέσω να μιλήσω αντάξια και να αναφέρω τις θαυμαστές πράξεις που έγιναν από τον Απόστολο στο όνομα του Χριστού με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος? Τα όσα δηλαδή συνέβηκαν στην Κύπρο με τον Ελίμα, τον Μάγο, στα Λύστρα, με τη θεραπεία του Χολού, στην Κιλικία, στη Φρυγία, στη Γαλατία, στη Μυσία, στη Μακεδονία ή στους Φιλίππους, εννοώ το κήρυγμα και διώξιμο του δαίμονα του Μαντικού που βγήκε μόνο με το όνομα του Χριστού και τη σωτηρία του δεσμοφύλακα μαζί με όλη του την οικογένεια που έγινε τη νύχτα μετά το σεισμό ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά για την ομιλία του στον Άριο Πάγο ανάμεσα στους Αθηναίους ή τη διδασκαλία στην Κόρινθο και σε όλη την Αχαΐα. Πώς λοιπόν θα μπορέσω να αναφέρω διεξοδικά και αντάξια τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που έγιναν δια του Παύλου στην Έφεσο? Αυτοί βέβαια που ήταν εκεί δεν ήξεραν στην αρχή τι είναι Πνεύμα Άγιο. Το γνώρισαν όμως μετά από με τη διδασκαλία του Παύλου. Και αφού έβαλε στα χέρια του ο Παύλος ένα επάνω σε αυτούς και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και τους επισκίασε, λαλούσαν διάφορες γλώσσες και προφήτευαν. Πράξεων 19:6. Τόσο μεγάλη ήταν η χάρη η πνευματική που είχε πάνω του ο Παύλος, ώστε όχι μόνο να θεραπεύεται κάποιος αν τον άγγιζε, αλλά και τα ρούχα που έβγαζε πάνω από το σώμα του, τα σουδάρια και τα
σημικίνθια να θεραπεύουν αρρώστιες και να βγάζουν τα πονηρά πνεύματα. Εκτός από αυτά, όσοι έκαναν μέχρι τότε δαιμονικά τεχνάσματα και μάγια, τώρα συγκέντρωναν τα βιβλία τους και τα έκαιγαν μπροστά σε όλους μετανεωημένοι. Λάμδα Αλφα, προσπερνάω και όσα έγιναν στην Τροάδα και την εύτυχο που τον πήρε ο ύπνος και έπεσε κάτω από το τριώροφο σπίτι και τον σηκώσανε νεκρό. Πράξη ο Νίκος 9, αλλά ο Παύλος τον ανέστησε. Προσπερνάω και τις προφητείες που έκανε στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, τους οποίους είχε καλέσει στη μήλη του και τους έλεγε φανερά ότι το Πνεύμα το Άγιο σε κάθε πόλη με διαβεβαιώνει και λέει ότι με περιμένουν φυλακίσεις. Πράξεων 20-23. Με το να πει σε κάθε πόλη έδειξε όσα θαυμαστά γίνονταν από αυτόν σε κάθε πόλη, προέρχονταν από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, γίνονταν δηλαδή με το Πνεύμα του Θεού και με το όνομα του Χριστού, ο οποίος μιλούσε μέσα σε αυτόν. Με τη δύναμη πάλι του Αγίου Πνεύματος έσπευδε βέβαια στην Αγία αυτή πόλη Ιερουσαλήμ ο Παύλος, και ενώ του προφήτευσε ο Άγαβος δια του Πνεύματος αυτά που θα του συνέβαιναν, μιλούσε και ανέφερε τα σχετικά με τον Χριστό γεμάτος πεποίθηση, και στην Κεσάρια ενώ οδηγήθηκε στο μέσο δικαστηρίων, άλλοτε μπροστά στο Φίλικα και άλλοτε μπροστά στο Φίστο τον ηγεμόνα και στον Αγρίπα τον βασιλιά, τόσο μεγάλη χάρη από το Άγιο Πνεύμα είχε ο Παύλος που νικούσε την ανθρώπινη σοφία, ώστε αυτός ο ίδιος ο βασιλιάς των Ιουδαίων Αγρίπας να πει «Λίγο ακόμα και θα με πείσεις να γίνω χριστιανός». Πράξεων 26-28. Αυτό το Άγιο Πνεύμα έδωσε τη δύναμη στον Παύλο, ώστε στο νησί Μελίτη, ενώ δαγκώθηκε από την οχιά, πράξεων 28-3, να μην πάθει τίποτα και να επιτελέσει διάφορες θεραπείες πάνω σε αρρώστους. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο και μέχρι τη βασιλίδα των πόλεων τη Ρώμη οδήγησε ως κήρυκα του Χριστού αυτόν που ήταν κάποτε διώχτης του, ο οποίος τώρα πολλούς από τους εκεί Ιουδαίους τους έπεισε να πιστεύουν στον Χριστό. Πράξεων 28-23. Ενώ σε αυτούς που αντέλεγαν έλεγε σαφώς «Πόσο ορθά μίλησε το Πνεύμα το Άγιο δια του προφήτη Ισαΐα προς τους πατέρες σας». Πράξεων 28-25. «Και όσοι ακολουθούν στο ίδιο χωρίο». Λάμδα βίδα. Ότι λοιπόν ήταν γεμάτος από Πνεύμα Άγιο Παύλος και όλοι οι όμοιοι με αυτόν Απόστολοι, και όσοι μετά από αυτούς πίστεψαν στον Πατέρα, στον Υιό και στο ομοούσιο Άγιο Πνεύμα, άκουσε σαφώς πώς το αναφέρει στις επιστολές του. «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν έγινε με πιστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, αλλά με πειθό πνεύματος και δυνάμεως». Α Κορινθίους 2:4. Και αλλού, ο Θεός είναι εκείνος που μας φράγησε και έδωσε στις καρδιές μας το πνεύμα σαν αραβόνα. Β Κορινθίους 1:22. Και πάλι. «Εκείνος που ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών θα δώσει ζωή και σταθνητά σώματά σας για του πνεύματός του που κατοικεί μέσα σας». Ρωμαίων 8:11. Και στον Τιμόθεο γράφει: «Τον καλό και πολύτιμο θησαυρό της Ευαγγελικής Διδασκαλίας που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός, φύλαξέ τον με την ενίσχυση και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί μέσα μας». Β. Τιμοθέου 1:14. Λάμδα γάμα. Ότι βέβαια το Πνεύμα το Άγιο είναι αυθυπόστατο ως Θεός, είναι η αυτοζωή, ζώσα πηγή νοερά, και αυτοδύναμα και αυθεντικά εμπνέει τους διδασκάλους της Εκκλησίας και όλους τους χριστιανούς, και ότι κατά συνέπεια να αποκαλύπτει και προλέγει τα όσα πρόκειται να γίνουν, πολλές φορές τα προηγούμενα τα είπαμε. Γράφει όμως σαφώς ο Παύλος από τον Τιμόθεο. «Το Πνεύμα λιτός λέει ότι μετά τους υστερότερους χρόνους μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη». Α Τιμοθέων 4:1. Πράγμα που το βλέπουμε όχι μόνο στα σχίσματα που έγιναν πριν από μας, αλλά και σε όσα έγιναν στην εποχή μας, αφού είναι τόσο ποικίλη και πολύμορφη η πλάνη των αιρετικών. Και πάλι ο ίδιος λέει: «Το μυστήριο του Χριστού δεν έγινε γνωστό στους ανθρώπους σε άλλες γενναίες, όπως αποκαλύφθηκε τώρα στους Άγιους Αποστόλους του και στους προφήτες δια του Πνεύματος». Εφεσίων 3, παράγραφος 5. Και πάλι, γι' αυτό όπως λέει το Πνεύμα το Άγιο, Εβραίων 3, 7 και αλλού, μας το μαρτυρεί αυτό το Πνεύμα το Άγιο, Εβραίων 10, 15. Και πάλι σε αυτούς που αγωνίζονται για την επιτυχία της κατά Χριστόν αρετής φωνάζει και λέει: «Να δεχτείτε τη σωτηρία και για περικεφαλαία και μαχαίρι του, το μαχαίρι του Πνεύματος, δηλαδή το Λόγο του Θεού, και να παρακαλείτε με κάθε προσευχή και δέηση».
Εφεσίων 6, 17, 18. Και πάλι, να μην μεθάτε με κρασί, πράγμα που είναι αυσωτεία, αλλά να αφήνετε να σας πειρακτώνει το Άγιο Πνεύμα και να μιλάτε μεταξύ σας με ψαλμούς, ύμνους και άσματα πνευματικά. Εφεσίων 5, 18, 19 και αλλού. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ήθε να είναι με όλους σας. Β' Κορινθίων 13, 13. Λάμδα Δέλτα. Με όσα είπαμε μέχρι τώρα, αλλά και με όσα έχουμε παραλείψει να αναφέρουμε, που είναι και τα περισσότερα, εκείνοι που διαθέτουν κατάλληλη διανοητική αντιληπτικότητα έχουν τα στοιχεία που τους χρειάζονται για να συνειδητοποιήσουν ότι το Άγιο Πνεύμα ως αυθυπόστατη, αυτοδύναμη και υπέρτατη οντότητα δρά ακίνητα μέσα στους ανθρώπους και τους αγιάζει. Είναι βέβαιο ότι ο χρόνος δεν θα μου έφτανε αν ήθελα να αναφέρω όλα όσα δεν ανέφερα για το Άγιο Πνεύμα από εκείνα που περιέρχονται στις 14 επιστολές του Παύλου, μέσα στις οποίες με πολλούς τρόπους και με ευλάβεια και θαυμαστή πληρότητα ο Απόστολος αυτός έχει διδάξει. Πραγματικά θα ήταν έργο της παντοδύναμης χάριτος του Αγίου Πνεύματος να συγχωρεθούμε εμείς για αυτά που παραλείψαμε εξαιτίας των ολίγων ημερών που μας χωρίζουν από το Πάσχα. Σε εσάς δε τους ακροατές να χαρίσει τη μέγιστη δυνατή γνώση για όσα έχουν παραλειφθεί, τα οποία θα μπορούσαν να πληροφορηθούν όσοι από εσάς διαθέτουν τη σχετική προθυμία με τη συνεχή τακτική ανάγνωση των θείων γραφών. Εφόσον βέβαια και μόνο με τις κατηχήσεις που άκουσαν τούτες τις ημέρες, αλλά και παλαιότερα, έχουν πια πληρέστερη και βεβαιότερη την πίστη σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή και στο Πνεύμα το Άγιο τον Παράκλητο, διότι αυτή η λέξη ονομασία Πνεύμα βρίσκεται στις Θείες Γραφές και χρησιμοποιείται αδιακρίτως για τα τρία και για τα τρία πρόσωπα. Αναφέρεται στον Πατέρα με τη διατύπωση «Ο Θεός είναι Πνεύμα», Ιωάννη 4:24, όπως έχει γραφεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αναφέρεται και στον Υιό σε αυτά που λέει ο προφήτης Ιερεμίας στο βιβλίο των Θρήνων. «Η πνοή του προσώπου μας, ο Άρχον, ο χρησμένος από τον Κύριο», Θρήνων 4:20. Πάλι αναφέρεται και στο ίδιο το Άγιο Πνεύμα, όπως έχει ήδη λεχθεί, και ενδεικτικά ας θυμηθούμε αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «και ο Παράκλητος το Πνεύμα του Άγιο», Ιωάννου 14:26. Κατά την τάξη όμως κατά την οποία ομολογείται η πίστη μας στο σύμβολο της πίστης, εννοείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλάτεται η δογματική ακεραιότητα και να καταλύεται η πλάνη που δίδασκε ο Σαβέλιος, ο πνευματομάχος. Αφού λοιπόν αυτά είναι τόσο ξεκάθαρα, έχει στραφεί και πάλι ο λόγος μας σε αυτό που τώρα είναι το πιο επίγον και, που αναμφισβήτητα σας συμφέρει. Λάμδα έψιλον. Πρόσεξε μήπως συμβεί και προσέλθησε αυτούς που θα σε βαφτίσουν με υποκριτική διάθεση, όπως ο Σίμωνας ο Μάγος, και μήπως η καρδιά σου δεν ζητάει την αλήθεια. Δική μου αλήθεια είναι να προβάλλω τους κινδύνους και δική σου να προσπαθείς να φυλάγεις από αυτούς. Αν είσαι σταθερός στην πίστη, είσαι μακάριος. Αν έχεις πέσει σε απιστία, πέταξε την απιστία από σήμερα και μάθε την αλήθεια. Όταν όμως την ώρα του βαφτίσματος προσέλθεις μπροστά στους επισκόπους ή στους πρεσβυτέρους ή στους διακόνους, διότι η χάρη είναι παντού και στις κομοπόλεις και στις μεγάλες πολιτείες και στους απλούς και στους λόγιους και στους δούλους και στους ελευθέρους, επειδή η χάρη δεν προέρχεται από τους ανθρώπους αλλά χαρίζεται από το Θεό δια των ανθρώπων, να προσέλθεις προς το βαφτιστή σου χωρίς να δίνεις προσοχή στο πρόσωπο αυτό το ορατό, αλλά να έχεις στο νου σου τούτο το Πνεύμα το Άγιο για το οποίο γίνεται τώρα λόγος, διότι αυτό το Πνεύμα είναι εκεί έτοιμο να σου σφραγίσει την ψυχή και βάζει σφραγίδα που την τρέμουν οι δαίμονες, σφραγίδα επουράνιο και θεία, που έχει γραφεί: και εσείς αφού πιστέψατε το Ευαγγέλιο ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που υποσχέθηκε πως θα μας στείλει ο Θεός, Εφεσίων 1:13. Λάμδα σίγμα, αλλά το Άγιο Πνεύμα δοκιμάζει και ελέγχει κάθε ψυχή πριν να ενεργήσει σε αυτήν και δεν βάζει τα μαργαριτάρια μπροστά στα πόδια των Κύριων, Ματθαίο 7:6. Εάν υποκρίνεσαι βέβαια, οι άνθρωποι που θα σε βαφτίσουν, το Πνεύμα το Άγιο όμως δεν θα σε βαπτίσει. Ενώ εάν προσέλθεις το βάφτισμα με ειλικρινή διάθεση και πραγματική πίστη, οι άνθρωποι βέβαια θα υπηρετήσουν και θα λειτουργήσουν όσα απαιτεί το τελετουργικό τυπικό της βαπτίσεως, που είναι αντιληπτά στις αισθήσεις σου. Αλλά το Άγιο Πνεύμα θα σου χαρίσει εκείνο
που δεν μπορούν να δουν τα μάτια σου. Οδηγείσαι σε μεγάλη κρίση, σε μεγάλη στρατολογία αυτή την ώρα του βαπτίσματος. Και αν σε αυτές τις εξετάσεις δεν πετύχεις, το κακό θα είναι ανεπανόρθωτο. Αν όμως καταξιωθείς να λάβεις τη χάρη, θα φωτιστεί η ψυχή σου και θα πάρεις δύναμη με την οποία θα την έχεις δεν την είχες πρώτα. Θα λάβεις όπλα που είναι φοβερά και τα τρέμουν οι δαίμονες. Και αν δεν ρίξεις κάτω τα όπλα και συνεχίσεις να διατηρείς τη σφραγίδα στην ψυχή σου, δεν θα σε πλησιάσει δαίμονες, διότι φοβάται και τρέμει, αφού είναι βέβαιο ότι με το πνεύμα του Θεού διώχνονται τα δαιμόνια. Ματθαίου 12:28. Λάμδα ζήτα, αν πιστέψεις, όχι μόνο θα πάρεις άφεση αμαρτιών, αλλά θα πράξεις εκείνα που είναι πάνω από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Μακάρι να γίνεις άξιος και να λάβεις και προφητικό χάρισμα. Θα πάρεις δε τόσο από τη χάρη, όσο τη δυνατότητα να περιλάβει η ψυχή σου και όχι όσο έχω εγώ. Μπορεί εγώ να έχω τη δυνατότητα να μιλάω φτωχά πάνω στο θέμα, εσύ όμως να πάρεις πολύ περισσότερα από όσα μπόρεσα να σου μεταδώσω. Γιατί η βίωση της πίστης στον Χριστό είναι μία άπειρη και ατελείωτη σχέση δοσοληψίας με το Άγιο Πνεύμα. Θα παραμένει κοντά σου πάντοτε φρουρός σου ο Παράκλητος. Θα μεριμνά για σένα σαν να είναι δικό σου στρατιώτης για την είσοδό σου στη ζωή και την έξοδό σου. Ψαλμός 128. Και από τους εχθρούς σου θα σε προφυλάξει και θα σου δώσει πολλά και διάφορα χαρίσματα εάν δεν τον λυπήσεις με κάποια αμαρτία. Διότι έχει γραφεί: μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα εκείνη και θα λάβετε πλήρη απολύτρωση. Εφεσίων 4:30. Τι θα πει λοιπόν, αγαπητοί, να διατηρήσετε τη χάρη, να γίνετε έτοιμοι να την υποδεχτείτε και όταν έρθει να προσπαθείτε να μην τη διώξετε? Λάμδα ήτα. Και αυτός ο Θεός των όλων, ο οποίος μίλησε μέσω των προφητών δια του Πνεύματός του του Αγίου και το εξαπέστειλε στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής σε αυτήν εδώ την πόλη, αυτός και τώρα ήθε να το εξαποστείλει και προς εσάς. Και για τούτο το σκοπό να μας διαφυλάξει και εμάς, εφόσον σε όλους μας έχει δώσει αυτή την τόσο μεγάλη και ευεργετική χάρη, ώστε πάντοτε να αποδίδουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστοήθεια, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτεια. Γαλάτας 5:22-23. Ενωμένοι μέσα στην Εκκλησία του με τον Ιησού Χριστό, που είναι ο Κύριός μας, δια του οποίου και με τον οποίον μαζί με το Άγιο Πνεύμα δόξα στον Πατέρα και τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.